Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Σήμερα δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο πέρα από το μήνυμα της Ανάστασης. Αν θέλεις να μάθεις ποιο ακριβώς είναι το θέμα που θα αναλύσουμε, τι ακριβώς θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία, ευτυχία και γαλήνη στο μυαλό μας, είναι οι ευχές που θέλουμε να δώσουμε. Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια υπέροχη ημέρα σήμερα. Η Κυριακή της Ανάστασης, μια Κυριακή που όλοι περιμένουμε και για την όλη διαδικασία της ημέρας αλλά και για το νόημα της ημέρας. Ανάσταση λοιπόν, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε και μετά πάμε να μιλήσουμε για την Ανάσταση. Η λέξη μέσα θα περιέχει τα δύο στοιχεία, τη Ανά και τη Στάση. Πάμε λοιπόν να... η Ανάσταση σημαίνει σαν ετυμολογία, η επιστροφή από το θάνατο στη ζωή, η επάνωδος στη ζωή. Ο Χριστός επέστρεψε από τον θάνατο 3 μέρες μετά τη σταύρωσή του στη ζωή για να μας αποδείξει ότι υπάρχει αλήθεια, ότι υπάρχει φως και ότι υπάρχει η ζωή και ότι μπορεί να νικήσει το θάνατο και είναι ο Υιός του Θεού. Εμείς θα πάρουμε αυτό το μήνυμα όμως και θα το χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας. Θα πάρουμε το μήνυμα αυτό και θα πούμε ότι μια διαφορετική στάση, μια καινούργια στάση θα μας οδηγήσει στην αλήθεια, στο φως και στην καινούργια πορεία. Έτσι λοιπόν, ας αποκτήσουμε μια καινούργια στάση, η Ανάσταση να σημαίνει μια καινούργια στάση απέναντι σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή, μια καινούργια στάση απέναντι στο ίδιο μας τον εαυτό, στο πώς μιλάμε στον εαυτό μας, μια καινούργια στάση απέναντι στο όνειρό μας, για το πώς κυνηγούμε τον όνειρό μας, πόσο πιστεύουμε στον όνειρό μας, μια καινούργια στάση απέναντι στο πώς βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Αν ο καθένας από εμάς αλλάξει αυτή τη στάση, τότε θα αλλάξει και ο κόσμος. Είναι απαραίτητο όμως ο καθένας από εμάς να ξεκινήσει από τη δική του στάση. Καλή Ανάσταση λοιπόν, συγγνώμη, χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη, με μια διαφορετική στάση, με μια καινούργια στάση που θα μας επαναφέρει στην ζωή, στη ζωή που αξίζει στον καθένα από εμάς. Γιατί έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο, όχι απλά για να υπάρχουμε, αλλά για να αφήσουμε το μήνυμά μας, για να αφήσουμε το στίγμα μας και να τον κάνουμε κατά τι καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε. Να είστε καλά όλοι, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλους και με το καλό του χρόνου ελεύθερη. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, γεια σας. Δεν μπορείτε να πείτε σήμερα, τα γιορτινά μας, γαμπρή ντυθήκαμε. Φιλιά πολλά, γεια σας.